Ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια που κάνετε και εσείς όλο αυτό τον καιρό να έχουμε μια καλή ενημέρωση και μια σχέση με τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου, εγώ και οι σύντροφοί μου όλοι που δώσαμε μαζί συλλογικά αυτόν τον αγώνα, όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν, αυτούς που συνοδοιπόρησαν μαζί μας και μοιραστήκαμε τις αγωνίες μας όλο αυτό το διάστημα. Θέλω να τους διαβεβαιώσω πραγματικά ότι θα τιμήσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί, θα τιμήσουμε την ψήφο τους και δεσμευόμαστε ότι αυτά που λέγαμε και πριν τις εκλογές θα ισχύσουν στο ακέραιο και μετά τις εκλογές και για την περιοχή μας όσο αφορά, αλλά και στα γενικότερα θέματα της πολιτικής κεντρικής κοινής που θα υπάρξουν και θα τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Ξεκινάτε με πολλά προβλήματα τόσο η Ελλάδα όσο και ο νομός Λασιθίου. Έχετε βάλει προτεραιότητες? Προτεραιότητες υπάρχουν βεβαίως άμεσες στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Αυτή τη στιγμή είναι στα σκαριά, είναι πρώτον πυλών η υλοποίηση μιας κυβέρνησης η οποία θα έχει, δυστυχώς το λέω αυτό, μνημονιακή χρειά, μνημονιακή μορφή. Υπάρχει δέσμευση των κυρίων Σαμαρά και του Βενιζέλου που έχουν δεσμευτεί με τις υπογραφές τους. Είναι αναγκασμένοι εκ των προτέρων λοιπόν να πάνε σε μια δύσκολη, σε μια σκληρή γραμμή μνημονιακή. Απ' την άλλη μεριά ο ελληνικός λαός είναι σίγουρο ότι δεν αντέχει άλλο στην πίεση και στην οικονομική εξαθλίωση που τον οδήγησαν. Υπάρχει μια μεγάλη αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός εμπιστεύεται τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ανοίγει λοιπόν ένας δρόμος. Ο λαός μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσουμε λοιπόν αυτή τη δυναμική που αναπτύχθηκε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ούτως ώστε οι παρενέργειες από τις όποιες συμφωνίες έχουν υπάρξει και αυτές που θα επιχειρηθούν να υπάρξουν να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες για τον ελληνικό λαό. Επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος, εμείς αυτό εισπράττουμε, δεν αντέχει άλλο στην πίεση, δεν αντέχει άλλο στην οικονομική εξαθλίωση. Τα πράγματα λοιπόν θα είναι δύσκολα σίγουρα. Εμείς θα είμαστε παρόντες με αυτές τις δυνάμεις που μας εμπιστεύει ο κόσμος. Είναι σημαντικός ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Παρόλο που ξεκίνησε σαν ένα μικρό κόμμα πριν από λίγο καιρό, αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και πάνω απ' όλα εκπροσωπεί την ελπίδα.